Bonjour et... Good morning. I apologize. I have to speak in French. I would have liked to speak in English in order to facilitate things, but I cannot. Sorry. On a eu... Στη Γαλλία υπήρξε ένα κοινωνικό κίνημα το οποίο διήρκησε 6 μήνες. Δεν πρόκειται να επανέλθω εδώ πάνω στο κοινωνικό αυτό κίνημα, προκειμένου δηλαδή να εξηγήσω από πού προερχόταν, ποιες ήταν οι επιθέσεις που υπέστη κλπ. Κλπ. Θα ήθελα όμως να προσπαθήσω με αφορμή αυτό το κοινωνικό κίνημα να παρουσιάσω κάποια διδάγματα και κάποιες σκέψεις που δημιουργήθηκαν και που θα μπορούσαμε να μοιραστούμε, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία πιστεύω ή εν πάση περιπτώσει σκεφτόμαστε εμείς στην Sud Solitaire ότι ισχύουν όχι μόνο στη Γαλλία, αλλά ισχύουν και σε διεθνή κλίμακα. Όπως είπα λοιπόν, δεν πρόκειται να επανέλθω πάνω στις λεπτομέρειες της επίθεσης που προκάλεσε αυτό το κοινωνικό κίνημα, αλλά θα ήθελα απλώς να πω ότι αμφισβητήθηκαν θεμελιώδη ζητήματα της εργατικής και κοινωνικής νομοθεσίας στη Γαλλία που πυροδότησαν αυτό το νέο και έντονο κοινωνικό κίνημα πριν από 6 μήνες. 5-6 μήνες, αν θέλετε, αυτών των διδαγμάτων και ενσκέψεων που προέκυψαν και που μπορούμε να παρουσιάσουμε σαν τροφή για σκέψη και για συζήτηση. Ένα πρώτο μήνυμα. Η επίθεση αυτή εγγράφεται με σαφέστατο τρόπο στην επίθεση που έχει εξαπολύσει ο καπιταλισμός στην εργατική τάξη σε παγκόσμιο επίπεδο. Αν μη τι άλλο, σε ευρωπαϊκή κλίμακα, αυτό το οποίο υφιστάμεθα στη Γαλλία μέσω αυτής της ολομέτωπης επίθεσης του καπιταλισμού προσεγγίζει αυτό το οποίο είδαμε στη Γερμανία με τον νόμο Act των συμβάσεων στην Βρετανία, των νέων εργατικών νομοθεσιών στην Ιταλία, κάποιων νέων συμφωνιών μεταξύ της εργοδοσίας και της Γενικής Νομοσπονδίας Εργατών στην Ισπανία, για να μην μιλήσω για το μνημόνια στην Ελλάδα. Ή για παράδειγμα τον νόμο Πέτερς στο Βέλγιο, που είναι άμεσο απότοκο αυτού που συνέβη στην Γαλλία. Επαναλαμβάνω, αυτά τα παραδείγματα δεν αφορούν μόνο στην Ευρώπη. Θα μπορούσαμε να επεκτείνουμε την παρατήρηση των φαινομένων αυτών σε καπιταλιστικές και εργοδοτικές επιθέσεις και σε όλες τις υπόλοιπες ηπείρους του πλανήτη. Η κατάσταση αυτή λοιπόν, αυτή η διαπίστωση της ολομέτωπης διεθνούς επίθεσης του κεφαλαίου, μας θέτει άμεσα το ζήτημα της πραγματικότητας του διεθνισμού του εργατικών κινημάτων και δι' των συνδικαλιστικών κινημάτων. Και όταν υπάρχει διεθνισμός, εκεί τίθεται προφανέστατα και το ζήτημα της αποτελεσματικότητας αυτών των διεθνιστικών κινημάτων. Σήμερα λοιπόν σαφέστατα είναι κατεπήγον να υπάρξει ολομέτωπος συντονισμός της συνδικαλιστικής πάλης. Πλέον σήμερα δεν μπορούμε απλώς να ζητήσουμε την δημιουργία μιας νέας γενικής συνδικαλιστικής συνομοσπονδίας, που στις μέρες μας θα ήταν ίσως απραγματοποιητό και μη ρεαλιστικό πρόταγμα των ημερών μας. Όμως θα πρέπει άμεσα σήμερα να ενοποιηθούν οι συνδικαλιστικές δομές, τα συνδικαλιστικά κινήματα, τα οποία διεκδικούν και ασκούν αυτόν τον συνδικαλισμό της πάλης. Κάτι που γίνεται έστω και σε μικρή κλίμακα, δημιουργώντας διεθνή συνδικαλιστικά δίκτυα αλληλεγγύης που θα είναι ανοιχτά στο σύνολο των συνδικαλιστικών οργανώσεων, είτε εθνικών, είτε περιφερειακών, είτε τοπικών, ή και συνδικαλιστικών κινημάτων, όπως σημαίνει και στη Γαλλία, σε αντιπαραβολή με την Γαλλία, όπου υπάρχει μια οργάνωση δεδομένη συνδικαλιστική που θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας όταν δουλεύουμε σε διεθνές επίπεδο. Ένα δεύτερο σημείο, δεύτερη σκέψη.
δεύτερο δίδαγμα, αν θέλετε, που μπορούμε να έλξουμε από αυτή την γενικευμένη κίνηση στη Γαλλία, είναι ότι σε όλα αυτά τα συνδικαλιστικά κινήματα στη Γαλλία υπήρξε ένα ενωτικό μέτωπο, αυτό που θα λέγαμε συνδικαλισμός της πάλης. Με διάφορες βέβαια διαφοροποιήσεις και κριτικές που μπορούν να απευθυνθούν μεταξύ των διαφόρων συνδικαλιστικών κινημάτων, υπήρξε όμως ένα ενιαίο μέτωπο επί ένα εξάμηνο μεταξύ της ΣΕΖΟΤΕ στη Γαλλία, δηλαδή της Γενικής Ομοσπονδίας, αν θέλετε, εργατών της Γαλλίας μαζί με τους εργαζόμενους στους αεροδρόμους κλπ. Υπήρξε ένα ενωτικό μέτωπο, δηλαδή, κατά τη διάρκεια αυτού του εξάμηνης πάλης. Θα πρέπει λοιπόν να ενισχυθεί και να ενδυναμωθεί αυτή η δυναμική, καταπολεμώντας το σεκταρισμό που υπάρχει πάντα όταν γίνεται διαμάχη και συζήτηση μεταξύ διαφόρων συνδικαλιστικών κινημάτων, όταν υπάρχει διευρυμένη και γενικευμένη κοινωνική πάλη. Υπάρχει και μια έκκληση του συνδικαλισμού και όλων των συνδικαλιστικών δομών στη Γαλλία, που σήμερα προσπαθούν με το λεγόμενο, στο λεγόμενο Block 2, προσπαθούν να επεκτείνουν αυτή την έκκληση και αυτό το συνασπισμό. Γιατί είναι μια αδύρυτη αναγκαιότητα να υπάρξει ένα συντονισμός αυτής της συνδικαλιστικής πάλης και δράσης, που θα δουλεύει στο να συσσωματώσει και να δημιουργήσει ένα συλλαλητήριο γύρω από τις διαφορετικές διεπαγγελματικές συνδικαλιστικές οργανώσεις. Ένα τρίτο σημείο που θα θέλαμε να υλοποιηθεί είναι ότι εάν θέλουμε πραγματικά να είμαστε αποτελεσματικοί στη σκέψη μας και αν θέλουμε να υπάρχει μια σκέψη που θα μας επιτρέψει να προχωρήσουμε στην κοινωνική διαπάλη και όχι απλώς να ευθυγραμμίσουμε ή να συσσωρεύσουμε, αν θέλετε, τον απολογισμό χαμένων μαχών, θα πρέπει να υπάρξει σοβαρή σκέψη πάνω στην ανικανότητά μας, όπως είδαμε στη Γαλλία τουλάχιστον, επί ένα εξάμηνο, να οργανώσουμε μια γενική απεργία όλων ανεξαιρέτως των επαγγελματικών συντεχνιών, επαγγελματικών συνδικαλιστικών οργανώσεων. Γιατί είδαμε με την εκπληκτική κινητοποίηση 6 μηνών, με συνεχιζόμενες και διαρκείς απεργίες μεταξύ των διαφόρων που προκήρυχθηκαν από διάφορα συνδικάτα, χωρίς όμως την ικανότητα συντονισμού μιας και μοναδικής ενιαίας απεργίας από όλες ανεξαιρέτως τις συνδικαλιστικές οργανώσεις την ίδια μέρα. Αυτό λοιπόν κατέδειξε την αδυναμία των συνδικαλιστικών δυνάμεων που δεν μπόρεσαν να κάνουν και να προκηρύξουν μια γενικευμένη απεργία των πάντων. Και εκεί ακριβώς αυτό καταδεικνύει και καταγγέλει η Sud Solidaire, η δική μας η Sud Solidaire, και καταγγέλει ακριβώς αυτή την ανικανότητα. Δηλαδή, ναι μεν πολλά σλόγγαν, αλλά καμία επαφή με την πραγματικότητα. Θα πρέπει να δουλέψουμε επίσης πάνω στο ότι ο συνδικαλισμός στη Γαλλία, όπως και δυστυχώς αλλού, πλέον είναι απόν. Το βλέπουμε σε περιπτώσεις σε ό,τι αφορά τους απασχολούμενους σε μικρές επιχειρήσεις. Αλλά ισχύει και για ολόκληρες εδαφικές επικράτειες, για νομαρχίες θα λέγαμε, για περιφέρειες. Για παράδειγμα, στις πόλεις, με μια πολύ έντονη ανάπτυξη αυτό που λέμε της άτυπης εργασίας και της προσωρινής εργασίας, ο συνδικαλισμός είναι απολύτως απόν, συμπεριλαμβανομένου βεβαίως και της διεπαγγελματικής συνδικαλιστικής σύνδεσης. Πρέπει να δουλέψουμε λοιπόν πάνω σε αυτά τα δυναμικά σημεία για να το αντιμετωπίσουμε και όχι απλώς κάθε φορά να διαπιστώνουμε ποια είναι τα αδύναμα στοιχεία των συνδικαλιστικών κινημάτων. Τέταρτο σημείο, η ύπαρξη ενός κινήματος που είναι μια νεωτερικότητα στο κοινωνικό κίνημα στη Γαλλία. Δύο πράγματα που δεν είναι αντιφατικά, αλλά που πιστεύω ότι χαρακτηρίζουν την κίνημα αυτή, είναι ότι αφενός μεν σε ό,τι αφορά την ισχύ δεν έχει καμία σχέση με το κίνημα των αγανακτισμένων στην Ισπανία. Ακόμα και αν έγινε η σύγκριση, όμως δεν είχε καθόλου την ίδια δύναμη. Και δεύτερον, επειδή σε κάποιους μαχητικούς κύκλους υπήρξε σύγχυση μεταξύ
αυτού που θα λέγαμε ο τόπος διοργάνωσης μιας απεργίας. Δεν υπήρχαν οι επιτροπές διοργάνωσης απεργίας. Όμως κάλυψαν πάρα πολλές πόλεις στη Γαλλία. Υπήρξαν, αν θέλετε, κάτι που έγινε γνωστό μέσω των ΜΜΕ, του τι έγινε στη Γαλλία, αλλά αυτή η πραγματικότητα ίσχυε και σε πάρα πολλές άλλες πόλεις στη Γαλλία, πράγμα που δεν κοινοποιήθηκε και δεν δημοσιεύθηκε από τα ΜΜΕ. Αυτή λοιπόν η έλλειψη επικοινωνίας αποδεικνύει μια έλλειψη δημοκρατίας. Θα έπρεπε να υπάρξει συζήτηση, ενημέρωση και μια σαφέστατη αμφισβήτηση αυτό που λέμε αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Συμπεριλαμβανομένων και των διαφόρων θεσμών της δημοκρατίας, έτσι όπως λειτουργούν σήμερα στη Γαλλία. Αυτό εμείς θεωρούμε είναι ότι ο συνδικαλισμός δεν μπορεί να το παραβλέψει αυτό. Προφανώς είναι κάτι το οποίο πρέπει να σκεφτεί ο συνδικαλισμός και εμείς. Συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος ότι αρχικά είχε οργανωθεί το κίνημα αυτό παράλληλα με τον συνδικαλισμό. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι ένα κομμάτι της συνδικαλιστικής κίνησης όντως ήταν παρόν και στους μη-ντεμπού την κίνηση, αλλά αυτό σημαίνει ότι δεν απάντησε στα προτάγματα αυτά και θα έπρεπε κάπως να τα αποκριθεί. Και σε αυτό πρέπει να αναρωτηθούμε. Πέμπτο σημείο, και θα είμαι σύντομος, γιατί θα γίνει σχετική συζήτηση σήμερα το απόγευμα σε ό,τι αφορά την άκρα δεξιά. Πρέπει όμως να πούμε ότι ένα ακόμα από τα διδάγματα που πρέπει να πούμε με σαφήνεια είναι ότι για άλλη μια φορά διαπιστώσαμε ότι όταν υπάρχει ένα ισχυρό κοινωνικό κίνημα της άκρα δεξιάς, για παράδειγμα, είναι κάτι που πρέπει να σκεφτούμε, ότι δηλαδή στην πάλι ενάντια στους φασίστες και την άκρα δεξιά, το θέμα της δημιουργίας και της οργάνωσης κοινωνικών κινημάτων είναι θεμελιώδους σημασίας. Έκτο σημείο σε αυτά που ανέφερα είναι το θέμα της αστυνομικής βίας και καταστολής. Διαφορετική δυναμική που βιώσαμε στα κινήματα αυτά της Γαλλίας το εξάμηνο. Αυτό θέτει ερωτήματα και μια δουλειά που πρέπει να γίνει στους κόλπους του εργατικού κινήματος πάνω στο ζήτημα αυτό, της αλληλεγγύης. Και που πρέπει να γίνει εκ των προτέρων. Δηλαδή, προτού έρθουμε αντιμέτωποι με αυτή την κατάσταση της αστυνομικής καταστολής, άλλο θέμα είναι η διαχείριση, το θέμα είναι η προετοιμασία. Πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό εκ των προτέρων. Και εκεί νομίζω ότι υπάρχει μια αναγκαιότητα στο συνδικαλιστικό κίνημα να δουλέψει πάνω στο θέμα αυτό. Συμπεριλαμβανομένου, για παράδειγμα, δεν συνδέεται άμεσα, για παράδειγμα, με το θέμα της καταστολής των πολιτικών κινημάτων, αλλά στη Γαλλία είναι ένα διαρκές και επανερχόμενο ερώτημα με τη δημιουργία των λεγόμενων ταμείων ανεργίας, που τίθεται μόνο όταν ξεκινά η ανεργία. Συμβαίνει συχνά. Εάν θέλουμε πραγματικά να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα, θα πρέπει να έχουν οργανωθεί εκ των προτέρων. Θα έλεγα δηλαδή από τώρα για το επόμενο κοινωνικό κίνημα, εάν θέλουμε πραγματικά να είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε. Και για να δώσω συνοπτικά τι πιστεύουμε. Πρώτον, το συνδικαλιστικό κίνημα έχει ένα ρόλο ιδιαίτερα σημαντικό, προφανώς θα έλεγα, στο ζήτημα των διεκδικήσεων, των άμεσων διεκδικήσεων, στα πλαίσια της υφιστάμενης κοινωνίας και στο ζήτημα το αντιφασιστικό, δεν μακρηγόρησε επ' αυτού, θα το συζητήσουμε σήμερα το απόγευμα, αλλά επίσης και πάνω στο ζήτημα της δημιουργίας των απαραίτητων συνθήκων για μια ρήξη με το υφιστάμενο σύστημα και για προκειμένου να κινηθούμε προς μια κίνηση ριζικά διαφορετική. Σκεφτόμαστε σχετικά το συνδικαλιστικό κίνημα γιατί είναι το αυτόνομο εργαλείο της εργατικής τάξης με ένα ρόλο που έχει να διαδραματίσει πάνω σε αυτό το κεφάλαιο που προφανώς έχει ένα ρόλο που είναι κατεξοχήν πολιτικός αλλά που εδράζει γερά και ριζώνει στο συνδικαλισμό. Σε αυτή την οπτική σκεφτόμαστε εμείς την Sud Solitaire,
λέγοντας ότι είναι σημαντικό ο συνδικαλισμός με αυτόνομο τρόπο να καθορίσει ένα κοινωνικό project, ένα σχέδιο για την κοινωνία, ποια είναι η μορφή που θέλει να αποκτήσει και ποια είναι τα διδάγματα που μπορεί να έλξει. Και η πραγματικότητα ενοποίησης του συνδικαλισμού της πάλης και της πάλης είναι κάτι σημαντικό και επιβάλλεται, σας το λέω με την γαλλική εμπειρία και το λέω πιστευτικά εδώ, αλλά νομίζω ότι τίθεται και σε πάρα πολλές χώρες με διαφορετικές ίσως μορφές, αλλά νομίζω ότι είναι αναγκαιότητα σήμερα αν θέλουμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στην πάλη. Και δεύτερον, πράγμα που συνδέεται άμεσα με αυτό, είναι το ζήτημα του διεθνούς χαρακτήρα, του διεθνιστικού χαρακτήρα του συνδικαλισμού που θα πρέπει να προωθηθεί. Και όχι να περιοριζόμαστε κάθε φορά να λέμε απλώς ότι υπάρχει κάποια συνδικαλιστική οργάνωση, υπάρχει ένα συνδικαλιστικό κίνημα και να διαβάζει διάφορα μηνύματα αλληλεγγύης από διάφορα άλλα αλλοδαπά συνδικαλιστικά κινήματα. Αυτό γίνεται εδώ και δεκαετίες. Κάνουμε απλώς μια διαπίστωση. Είναι καιρός πλέον να περάσουμε στην πρώτη φάση και να πλέον οργανωθούμε πιο αποτελεσματικά σε διεθνές επίπεδο. Ευχαριστώ.